Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ένα θεωρητικό οδηγητικό vlog. Ο Λάκη και εγώ θα μιλήσουμε σήμερα για ένα θέμα το οποίο μας ζητήσατε. Ένα θέμα το οποίο, μία έννοια την οποία έχω αναφέρει αρκετές φορές στα αγγλικά, την έννοια enmeshment. Η μετάφραση στα ελληνικά της λέξης enmeshment είναι εμπλοκή και στο ελληνικό ψυχολογικό λεξικό ονομάζεται υπερεμπλοκή. Τι σημαίνει το enmeshment? Enmeshment είναι η συνθήκη εκείνη, η κατάσταση εκείνη, στην οποία συνήθως ανάμεσα στα μέλη μιας οικογένειας ή ανάμεσα στα μέλη ενός ζευγαριού δεν υπάρχουν σαφή όρια. Enmeshment είναι η συνθήκη εκείνη στην οποία δεν ξέρει ο ένας που τελειώνει και που αρχίζει ο άλλος. Υπερεμπλοκή. Υπερεμπλέκονται δηλαδή τα μέλη του ζευγαριού ή της οικογένειας μεταξύ τους. Ο όρος enmeshment χρησιμοποιείται συχνά μαζί με τον όρο συναισθηματική αιμομιξία. Για τον όρο συναισθηματική αιμομιξία έχουμε μιλήσει αρκετές φορές στο παρελθόν και σημαίνει η συνθήκη εκείνη στην οποία η συναισθηματική σχέση δύο μελών της οικογένειας, για παράδειγμα πατέρα και κόρης, πατέρα και γιού, μητέρα και κόρης, μητέρας και γιού, είναι περισσότερη συναισθηματικά από ό,τι προβλέπεται από το ρόλο της σχέσης τους. Όταν δηλαδή, για παράδειγμα, ένας πατέρας, ο οποίος νιώθει ότι έχει μία σύζυγο η οποία είναι ψυχρή απέναντί του, η οποία δεν είναι συναισθηματικά στοργική και τρυφερή και κοντά του, στρέφεται προς την κόρη του για να έχει συναισθηματική σύνδεση, συνδεσιμότητα, στοργή, τρυφερότητα και εγκύτητα. Δεν είναι αιμομιξία με τους όρους τους που χρησιμοποιείται στο ποινικό δίκαιο, είναι συναισθηματική αιμομιξία όμως, γιατί το παιδί όταν αναμένει ο ενήλικας από αυτό να έχει μια συναισθηματική σχέση στην οποία να καλύπτει τα συναισθηματικά κενά του ενήλικα από άλλους ενήλικες, τότε το παιδί στην ουσία κακοποιείται. Με τον ίδιο τρόπο κακοποιείται ψυχικά, αδιόρατα, και το παιδί το οποίο είναι enmeshed, είναι υπερεμπλεκόμενοι οι γονείς μαζί του, είναι υπερεμπλεκόμενο με τους γονείς τους. Η λέξη enmesh εμπεριέχει και την έννοια της συγχώνευσης. Όταν δεν ξεκαθαρίζει, δεν οριοθετεί η μάνα, όταν η μάνα λέει γράψαμε καλά στο διαγώνισμα ή δεν γράψαμε καλά στο διαγώνισμα και εννοεί για το διαγώνισμα το οποίο πήγε να δώσει ο γιος της ή πήγε να δώσει η κόρη της. Όταν ο πατέρας θεωρεί ότι η οποιαδήποτε επιλογή του γιού του όσον αφορά στο επάγγελμα ή στην προσωπική του ζωή είναι δική του επιλογή. Όταν ο πατέρας θεωρεί ότι ο γιος του οφείλει να ακολουθήσει το δικό του επαγγελματικό δρόμο, τον ίδιο επαγγελματικό δρόμο που είχε ο ίδιος, ή όταν ο πατέρας λέει στο γιο του ή στην κόρη του με ποιους να βγαίνει, με ποιους να κάνει παρέα, με ποιους να έχει ερωτική ή συναισθηματική σχέση και θεωρεί ότι ό,τι κάνει το παιδί του αντανακλά πάνω στον ίδιο. Τα παιδιά μας έχουν διαφορετικές ζωές από εμάς. Τα παιδιά μας πρέπει να έχουν διαφορετικές ζωές από εμάς. Η ζωή των παιδιών μας δεν μας ανήκει και η ζωή των παιδιών μας δεν είναι δική μας ζωή. Επίσης, η δική μας ζωή δεν ανήκει στους γονείς μας και οι γονείς μας, μιλάμε τώρα για ενήλικα παιδιά, εντάξει, και οι γονείς μας δεν έχουν κανένα δικαίωμα να υπερεμπλέκονται στη ζωή μας. Δυστυχώς, το φαινόμενο του enmeshment, της υπερεμπλοκής των γονέων στη ζωή των παιδιών τους, της υπερεμπλοκής του ενός συντρόφου στη ζωή του άλλου, είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται συχνά σε μια κοινωνία όπως τη δική μας, όπως την ελληνική κοινωνία, όπου ο θεσμός της οικογένειας είναι αρκετά ενδυναμωμένος, όπου η οικογένεια θεωρείται πολύ σημαντική, όπου ο θεσμός της οικογένειας στηρίζεται από την pop κουλτούρα, στηρίζεται από την παράδοση, στηρίζεται από την νομοθεσία. Δεν θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να στηριζόταν, αλλά θεωρώ ότι εξοραίζεται ιδιαιτέρως ο θεσμός της οικογένειας
και δεν γίνεται ξεκάθαρο στα νεαρά μέλη της κοινωνίας ότι μεγαλώνοντας μπορεί να ανακαλύψετε ότι οι γονείς σας δεν είναι και τόσο ιδανικοί όσο νομίζατε όταν είσαστε μικρότεροι. Ότι αν κάποιος γίνει γονιός δεν σημαίνει ότι αυτόματα γίνεται και γονεϊκός. Ότι δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιος σε γέννησε ό,τι λέει είναι σωστό και ό,τι λέει εσύ πρέπει να το κάνεις. Υπάρχει μεγάλη δυσκολία στην κατοχύρωση ορίων και στη διατήρηση ορίων μεταξύ των νέων ενηλίκων που βγαίνουν στην κοινωνία και των οικογένειων από τις οποίες έχουν προέλθει. Αυτή ακριβώς η υπερεμπλοκή των γονέων στη ζωή των παιδιών τους, αυτό το enmeshment, αυτή η συγχώνευση, προετοιμάζει τα παιδιά τους ούτως ώστε στις δικές τους σχέσεις μελλοντικά, τις ερωτικές για παράδειγμα, να λειτουργήσουν με τον ίδιο τρόπο, είτε να επιτρέψουν σε κάποιον άλλον να υπερεμπλακεί μαζί τους ή να επιτρέψουν τη συγχώνευση τους με κάποιον άλλον ή να προσπαθήσουν να συγχωνεύσουν κάποιον άλλον στους ίδιους. Δηλαδή, όταν δεν βάζουμε ξεκάθαρα όρια και την ευθύνη για τα όρια την έχουν πρωτίστως οι γονείς και δευτερευόντως τα παιδιά, και τα παιδιά όταν ενηλικιωθούν παίρνουν αυτό το, έχουν αυτή την ευθύνη. Ένα ανήλικο παιδί δεν μπορεί να γνωρίζει, να καταλαβαίνει, να διαχωρίζει και να βάζει όρια. Όταν ενηλικιωθεί όμως, τότε μπορεί και δικαιούται και οφείλει να βάλει όρια στους γονείς του, ώστε να είναι ξεκάθαρο πού τελειώνει ο γονέας και πού αρχίζει το παιδί, πού τελειώνω εγώ και πού αρχίζεις εσύ. Δεν γίνεται εσύ να τελειώνεις μετά που αρχίζω εγώ και δεν γίνεται εγώ να τελειώνω μετά που αρχίζεις εσύ. Δεν γίνεται να είμαστε περιπλεγμένοι, να είμαστε συγχωνευμένοι. It's not healthy. Δεν είναι υγιές. Είναι ψυχικά μη υγιές το να είναι υπερεμπλεκόμενα τα παιδιά με τους γονείς. Όταν τα παιδιά είναι ενήλικα. Και όσο μεγαλώνει ένα παιδί, από τα 7 χρόνια και πάνω περίπου, προοδευτικά ο γονιός οφείλει να του δώσει την ανεξαρτησία του, τη συναισθηματική και ψυχική του ανεξαρτησία, και να το προετοιμάσει το παιδί του ώστε να μπορεί να σταθεί μόνο του στον κόσμο, να μην χρειάζεται να έχει και το γονιό συνέχεια από κούμπι, παρακλάδι ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Για να μπορέσει όμως ένας γονιός να το κάνει αυτό το πράγμα, για να μπορέσει να σεβαστεί τα όρια του παιδιού του, για να μπορέσει να σεβαστεί το γεγονός ότι το παιδί του είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος πάνω στον οποίο αυτός δεν έχει δικαιώματα, οφείλει αυτός ο γονιός να είναι καλλιεργημένος. Και οφείλει να έχει κάνει δουλειά με τον εαυτό του. Γιατί αν δεν έχει κάνει δουλειά με τον εαυτό του και δεν είναι καλλιεργημένος, δεν μπορεί από τη μια να καταλάβει την αναγκαιότητα του να βάλει όρια και από την άλλη δεν μπορεί να κάνει την σκληρή πνευματική εργασία, τη σκληρή πνευματική προσωπική εργασία που δικαιούται να, που υποχρεούται να κάνει ένας ενήλικας προκειμένου να μπορέσει να υπάρξει ο ίδιος μόνος του και να ξεκολλήσει από το παιδί του. Γιατί δεν είναι τα κίνητρα του γονιού που είναι υπερεμπλεκόμενος με το παιδί αλτρουιστικά. Είναι εγωκεντρικά. Είναι καθαρά εγωκεντρικά. Ο ίδιος ο γονιός καλύπτει δικές του ανάγκες με το να υπερεμπλέκεται στη ζωή των παιδιών του. Γι' αυτό αναφέραμε προηγουμένως και τον όρο συναισθηματική αιμομιξία. Δεν με καλύπτει η σχέση μου με τον εαυτό μου. Δεν με καλύπτει η σχέση μου με τον σύντροφο μου, τη σύντροφο μου, δεν έχω σύντροφο και δεν αντέχω που δεν έχω σύντροφο, γιατί υπάρχουν και μονογονείς. Πολλοί από εμάς είμαστε μονογονείς. Οπότε αντί να κάνω τη σκληρή δουλειά με τον εαυτό μου, να μετατρέψω τη μοναξιά μου σε μοναχικότητα, πάω και προσκολώμαι πάνω στο παιδί μου σαν βεντούζα και του ρουφάω την ενέργεια για να νιώσω εγώ καλά. Άρα θέλει πολλή δουλειά αν είμαι ένα τέτοιο παράσιτο ενέργειας του παιδιού μου, να μπορέσω να καταλάβω από τη μια ότι πρέπει να ξεκολλήσω από το παιδί μου και από την άλλη να μπορέσω να το βάλω σε εφαρμογή. Γιατί αν εγώ λειτουργώ με τέτοιο τρόπο παρασιτικά ή σαν βαμπύρ ενέργειας, έτσι λέγεται κιόλας στο λίγκο που έχει να κάνει με αυτή τη δυναμική των σχέσεων, αν λειτουργώ σαν βαμπύρ ενέργειας, δηλαδή παίρνω ενέργεια από τους άλλους για να νιώθω εγώ καλά,
Το ότι άμα σταματήσω να παίρνω ενέργεια επειδή έχω δει ένα βίντεο που έχει πει κάποιος ψυχολόγος ότι δεν είναι σωστό να είμαστε προσκολλημένοι στα παιδιά μας, ότι δεν είναι σωστό να ασχολούμαστε τόσο πολύ με την προσωπική του ζωή, ότι δεν είναι σωστό να θεωρούμε ότι η ζωή των παιδιών μας ανήκει. Αν εγώ το καταλάβω ότι πρέπει να το κάνω, πρέπει να κάνω πάρα πολύ προσωπική δουλειά, πάρα πολύ και ψυχοεκπαίδευση και ψυχοθεραπεία και προσπάθεια για να μπορέσω να οριμάσω ψυχοσυναισθηματικά, ώστε να μην καταδέχομαι να κακοποιώ ψυχικά τα παιδιά μου, καλύπτοντας τις δικές μου συναισθηματικές ανάγκες από αυτούς. Στο υπόλοιπο μισό του βίντεο θα μιλήσω για το πώς αντιμετωπίζουμε τη συνθήκη αν αντιληφθούμε ότι οι γονείς μας είναι υπερεμπλεκόμενοι μαζί μας ή ότι εμείς είμαστε υπερεμπλεκόμενοι με τα παιδιά μας. Το δεύτερο μισό του βίντεο, μετά που τελειώσαμε τα ψώνια μας. Λοιπόν, έχω εξηγήσει στο πρώτο μέρος τι σημαίνει η λέξη enmeshment, η οποία στα ελληνικά, στο ελληνικό ψυχολογικό γλωσσάρι, μεταφράζεται ως υπερεμπλοκή, συναισθηματική υπερεμπλοκή. Συνήθως είναι από γονείς προς παιδιά. Υπάρχει μία διάχυση ορίων, δεν υπάρχουν δηλαδή ξεκάθαρα όρια. Πώς το αντιμετωπίζουμε, εάν εμείς ήδη αντιληφθούμε ότι βρισκόμαστε σε μια τέτοια σχέση με τους γονείς μας ή με κάποιον άλλο άνθρωπο, και πώς το διαχειριζόμαστε εάν συνειδητοποιήσουμε ότι εμείς μπορεί να είμαστε αυτοί που είμαστε υπερεμπλεκόμενοι, αυτοί που προκαλούμε την υπερεμπλοκή. Μιλάμε εδώ δηλαδή για μια κατάσταση θυματοποίησης και μια κατάσταση θήτη. Δηλαδή αν είσαι το θύμα υπερεμπλοκής, τότε είσαι θυματοποιημένος, τότε σου έχει συμβεί κάτι από άλλους ανθρώπους και χρειάζεται να δουλέψεις σκληρά προκειμένου πρώτα απ' όλα να αντιληφθείς τι σου συμβαίνει, να συνειδητοποιήσεις πραγματικά ότι δεν είσαι τρελός, γιατί διάφορες τεχνικές ψυχολογικού πολέμου χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της υπερεμπλοκής, όπως για παράδειγμα το gaslighting, δηλαδή το να σε βγάζει τρελό κάποιος, ας πούμε μπορεί να σηκωθεί ένα παιδί και να πάει να πει «ξέρεις μαμά, ξέρεις μπαμπά, συνειδητοποιώ ότι είσαι υπερεμπλεκόμενος μαζί μου, ατενακατεύεσαι πάρα πολύ στην προσωπική μου ζωή, πλέον έχω ενηλικιωθεί». Πλέον είμαι 20, είμαι 23, είμαι 25, είμαι 30, είμαι 40. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό να γίνεται. Σε παρακαλώ πολύ, θέλω να βάλουμε κάποια όρια και να σου πω, τι λες παιδί μου, μα σοβαρά. Τι είναι αυτά που λες, ποιος σου βάλε αυτά τα λόγια στο κεφάλι σου. Εμείς αγαπάμε, εμείς το καλό σου θέλουμε. Εμείς ίσα ίσα που θυσιαζόμαστε για σένα. Να γίνει δηλαδή έτσι μια επίκληση στο συναίσθημα και μια συνθήκη η οποία να σκέφτεσαι, πάω καλά, είμαι λογικός τώρα που σκέφτομαι ότι τα όρια μου, οι γονείς μου τα παραβιάζουν, μήπως είμαι κακό παιδί, και οπωσδήποτε χρειαζόμαστε ψυχοθεραπεία και τακτική ψυχοεκπαίδευση. Αυτά τα δύο πάνε πακέτο, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, από τη μια χρειάζεται εμείς ήδη να μπούμε σε ψυχοθεραπεία προκειμένου να ενδυναμωθούμε ούτως ώστε να κάνουμε τη μεγάλη έξοδο, και μετά τη μεγάλη έξοδο και τη μεγάλη οριοθέτηση θα χρειαστεί να δουλέψουμε τα τραύματά μας και να τακτοποιήσουμε το ζήτημα μας που έχει να κάνει με την ναρκισιστική κακοποίηση που έχουμε δεχθεί με την υπερεμπλοκή. Δεν πρόκειται για ψυχική κακοποίηση ναρκισιστικού είδους, γιατί μόνο ναρκισιστικό είναι κάποιος να μην αντιλαμβάνεται τα δικά του όρια και να θεωρεί ότι του ανήκουν οι ζωές των άλλων. Και είναι μια δύσκολη πορεία. Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που βρισκόμαστε εδώ στο κανάλι έχουμε έρθει μετά από τέτοιες σκληρές συνειδητοποιήσεις ή ήρθαμε για να κάνουμε εδώ αυτές τις σκληρές συνειδητοποιήσεις. Σίγουρα το κανάλι είναι βοηθητικό, σίγουρα η κοινότητα ψυχοεκπαιδευτική είναι βοηθητική, όμως χρειαζόμαστε οπωσδήποτε και ατομική ψυχοθεραπεία. Οπωσδήποτε. Ξέρω ότι το φοβόμαστε, όλοι φοβόμαστε τη θεραπεία, με την έννοια ότι θα μάθουμε σκληρές και πικρές αλήθειες εκεί στη θεραπεία,
ή μπορεί να φοβόμαστε να αλλάξουμε τους τρόπους με τους οποίους είμαστε συνηθισμένοι να λειτουργούμε και νιώθουμε ότι είμαστε σε μια ασφαλή ζώνη, ρε παιδί μου. Όμως χρειάζεται οπωσδήποτε η ψυχοθεραπεία, οπωσδήποτε. Τώρα, αν είσαι ένας γονιός ο οποίος έρχεται το παιδί σου και σου λέει, ο οποίος βρίσκεσαι στη θέση του κατηγορούμενου για υπερεμπλοκή, σου λέει το παιδί σου, ξέρεις, έχω κάνει κάποιες συνειδητοποιήσεις, είμαι ενήλικας πλέον, είμαι 25, είμαι 30, είμαι 40, είμαι 50, δεν είναι φυσιολογικό να έχουμε τόσο στενή σχέση, δεν είναι φυσιολογικό να παίρνεις τα θέματα της ζωής μου προσωπικά, δεν είναι φυσιολογικό να αποφασίσεις για μένα, δεν γίνεται να στα λέω όλα, δεν γίνεται να είσαι ο κολλητός μου, να είσαι ο καλύτερος μου φίλος. Όταν το κάνει αυτό το παιδί μας, μπορεί να σοκαριστούμε, μπορεί να νιώσουμε ότι μας απορρίπτει, μπορεί να νιώσουμε ότι μας χτυπάει, ότι μας βλάπτει. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για ένα χαρμόσυνο γεγονός. Εάν τα παιδιά μας έρθουν και μας οριοθετήσουν, τότε σημαίνει ότι τα παιδιά μας μεγαλώνουν, οριμάζουν και ίσως είναι και λίγο πιο όριμα και από εμάς για να έρθουν να μας βάλουν τα όρια. Οπότε εκεί πέρα χρειάζεται, κατά τη γνώμη μου, ταπείνωση εκ μέρους του γονιού και χρειάζεται οπωσδήποτε ο γονιός να εμπλακεί και εκείνος σε ψυχοεκπαίδευση και ψυχοθεραπεία, ούτως ώστε να φέρει τα μίλια του, που λέμε στην Κυπριακή διάλεκτο, δηλαδή να ισορροπήσει. Είπα προηγουμένως ότι το enmeshment και η διάχυση ορίων και η υπερεμπλοκή είναι κακοποιητικές πράξεις οι οποίες εμπίπτουν στο πλαίσιο της ναρκισσιστικής κακοποίησης. Εδώ θέλω να πω ότι μπορεί κάποιος άνθρωπος να έχει καλές προθέσεις, να μην είναι ναρκισσός περσέ, δηλαδή να μην έχει ένα ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας full, αλλά να έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία χρειάζονται περιποίηση, όπως αυτό. Ο ναρκισσισμός είναι ένα φάσμα και ένας άνθρωπος μπορεί να μην έχει όλα τα qualifications, να μην έχει όλα τα προσόντα για να θεωρηθεί ναρκισσός ή να θεωρηθεί ότι είχε ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας ή να μην συναντά ενδεχομένως όλα τα συμπτώματα για μια διάγνωση διαταραχής ναρκισσιστικής προσωπικότητας. Όμως, παρόλα αυτά, μπορεί να κάνει κάποιες συμπεριφορές ή να λειτουργεί με κάποιους τρόπους που τον έχουν μάθει ενδεχομένως οι δικοί του. Δηλαδή, αν έχεις μεγαλώσει με γονείς που είχαν υπερεμπλοκή μαζί σου, είναι πολύ φυσικό και αναμενόμενο και εσύ να έχεις υπερεμπλοκή με τα παιδιά σου. Και αν δεν βρεθεί στο δρόμο σου κάποιος να σου ανοίξει τα μάτια σου, είτε ένα βιβλίο, είτε ένα ψυχοεκπαιδευτικό βίντεο, είτε μια ομιλία ενός ψυχολόγου, είτε κάτι, να συνεχίσεις την πορεία σου χωρίς να συνειδητοποιείς ότι πράττεις αυτό που πράττεις. Και γι' αυτό λέω, είναι ευχάριστο γεγονός όταν τα παιδιά μας έρχονται και μας λένε, μαμά, μπαμπά, νομίζω ότι έχετε υπερβεί τα όρια ή δεν κρατάτε όρια, σας παρακαλώ κάντε λίγο πίσω. Εδώ θέλω να τονίσω ότι χάρηκα πάρα πολύ όταν διάβασα σε σχόλια κάτω από ένα βίντεο μια φίλη, η οποία έγραψε, Θέκλα μου, αναγνωρίζω τον εαυτό μου σε κάποιες συμπεριφορές που τώρα νομίζω ήταν κάτω από το Naking, δεν είμαι σίγουρη κάτω από ποιο βίντεο ήταν. Αναγνωρίζω κάποιες τέτοιες συμπεριφορές ότι τις έχω και η κόρη μου γράφει, η οποία είναι ψυχολόγος. Κόρη της, λέει, έγραψε ότι η κόρη της είναι ψυχολόγος και ζει στο εξωτερικό, μου έχει βάλει όρια και έχει πάει no contact μαζί μου. Τώρα, παρακολουθώντας τα βίντεο σου, καταλαβαίνω τα λάθη μου, τι να κάνω για να φέρω το παιδί μου πίσω. Και εγώ της απάντησα, είναι πολύ ευχάριστο, είναι εξαιρετικό, είναι καταπληκτικό ότι καταλαβαίνεις τα λάθη σου. Κατά τη γνώμη μου, δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι για να φέρεις το παιδί σου πίσω. Αυτό που χρειάζεται είναι να σεβαστείς την απόφαση του παιδιού σου να σε οριοθετήσει και να προβείς εσύ σε ακόμη βαθύτερη ψυχοεκπαίδευση, να κάνεις και ψυχοθεραπεία για να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Και αν στο μέλλον το παιδί σου νιώσει ότι είναι οι συνθήκες όριμες και θέλει να επιστρέψει, καλώς, ακόμη και αν δεν επιστρέψει, αυτό που έχει σημασία και πρέπει να χαίρεσαι γι' αυτό είναι το παιδί σου έχει ενηλικιωθεί ψυχικά και συναισθηματικά, έχει ισορροπήσει τόσο ώστε να πάει no contact μαζί σου από τη στιγμή που εσύ, χωρίς να το αντιλαμβάνεσαι, χωρίς να το συνειδητοποιείς, έκανες τέτοιες συμπεριφορές. Το χάρηκα αυτό το σχόλιο. Το χάρηκα και γιατί η μητέρα μου είπε, η μητέρα αυτή απάντησε, ναι, έχεις δίκιο, θα ασχοληθώ με το να καλυτερέψω τον εαυτό μου και θα σταματήσω να λέω στο παιδί μου πότε θα επιστρέψει πίσω. Λοιπόν, μιλάω και εγώ από το χώρο του γονιού και από το χώρο της μητέρας, ότι σε διάφορες φάσεις έπιασα τον εαυτό μου να κάνει enmeshment, έπιασα τον εαυτό μου να κάνει συναισθηματική υπερεμπλοκή με τα παιδιά μου. Και προσπαθώ συνειδητά να μην το κάνω, κάποιες φορές όμως το κάνω.
σημασία έχει να συνειδητοποιούμε το λάθος μας όταν μας το... όταν το εντοπίζουν τα παιδιά μας και μας το λένε, να μην το παίρνουμε να μην το παίρνουμε εκδικητικά, να μην θεωρούμε ότι μας μειώνουν τα παιδιά μας με αυτόν τον τρόπο. Έχουν δικαίωμα τα παιδιά μας να ζήσουν, έχουν δικαίωμα να χαράξουν τη δική τους πορεία, τη δική τους ζωή, έχουν δικαίωμα να ξέρουν καλύτερα από εμάς για τη δική τους ζωή. Ναι ρε παιδιά, έχουν. Μιλάω ως μάνα αυτή τη στιγμή, δεν μιλάω ως κόρη, ως μάνα μιλάω. Shit happens, μπορεί να κάνουμε λάθη, μπορεί να να πέφτουμε στο λάθος της συναισθηματικής υπερεμπλοκής, αλλά με επαγρύπνηση, με ψυχοθεραπεία, με ψυχοεκπαίδευση μπορούμε να το συγκρατήσουμε, να το μαζέψουμε. Και έχουμε και μεγάλο όφελος, ναι. Όταν σταματήσουμε να υπερεμπλεκόμαστε στη ζωή στον άλλο, θα εμπλακούμε στη δική μας ζωή τότε και θα αρχίσουμε να ζούμε. Πώς λέμε, get a life? Okay, get a life, guys.